Νικόλας Κολιτάς στη τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον ομογενειακό αθλητισμό. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Βέβαια, ξέρεις, λένε ότι το καλύτερο ελληνικό ροκ είναι το ρεμπέτικο, έτσι. Άντε, μπράβο, έλα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Αυστραλία. Για πάμε, Αυστραλία. Όπου είχαμε το πρώτο γκολ ποίημα από τον Παναγιώτη Κονέ. Η Western United, η ομάδα του, αντιμετώπιζε την περσινή πρωταθλήτρια, την Beth Glory. Και ο Κονέ πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ, δέχτηκε μία assist λίγα μέτρα έξω από την περιοχή και με ένα φοβερό φαλτσαριστό σουτ, υπάρχει και στο ίντερνετ για όποιον θέλει να το δει, έστειλε την μπάλα στο γάμα της εστίας του αντίπαλου τερματοφύλακα και κατάφερε η ομάδα του να πάρει την ισοπαλία με 1-1. Να σημειώσουμε ότι ο Κονέ αγωνίστηκε και τα 90 λεπτά του αγώνα, είχε και δεύτερη μεγάλη ευκαιρία με σούτ από το σημείο του πέναλτι. Ορίστε και... που λένε ότι δεν έχει φυσική κατάσταση. 90 λεπτά έβγαλε το παιδί. Ακριβώς. Πήγαμε να τον φάμε στην Ελλάδα τον Κονέ και έχει πάει στην Αυστραλία, όπου πραγματικά μεγαλουργεί. Μάλιστα, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν περίμενε να είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο το ποδόσφαιρο εκεί και ότι απολαμβάνει και τη ζωή στη χώρα. Μάλιστα. Θα πηγαίνει να βλέπει και κανένα καγκουρό, ξέρω εγώ, κανένα κροκόδιλο. Καλά. Γενικά, ναι, είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα εκεί. Ηρεμία, δεν τρώγονται. Συνεχίζουμε με τις δύο ιστορικές ομάδες, ελληνικές ομάδες στην Αυστραλία. Η Ελλάς Μελβούρνης ανακοίνωσε την πρώτη της μεγάλη μεταγραφή. Πρόκειται για τον 22χρονο επιθετικό Χάρισον Σόγερ, ο οποίος αγωνιζόταν και στο εθνικό πρωτάθλημα της χώρας, στη Newcastle Jets. Πώς λέγεται? Newcastle Jets. Όχι, όχι, ο παίκτης. Α, είναι ο Χάρισον Σόγερ. Με τον Τόμ Σόγερ δεν έχει σχέση, ναι. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως. Ο ίδιος μάλιστα αναγνώρισε την ιστορικότητα της ομάδας, είπε ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ότι η Ελλάς Μελβούρνης είναι ένας μεγάλος σύλλογος στο αυστραλιανό ποδόσφαιρο, ενώ δήλωσε ότι θέλει και να βοηθήσει την ομάδα όπως μπορεί για να πετύχει τους στόχους της. Ναι. Την τρίτη της μεταγραφή ανακοίνωσε και ο... την τρίτη του μεταγραφή μάλλον ανακοίνωσε και ο Μέγας Αλέξανδρος Μελβούρνης. Πρόκειται για τον 24χρονο επιθετικό ελληνοκυπριακής καταγωγής, τον Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος μάλιστα είναι και 5 φορές διεθνής με την Εθνική Ελπίδων και έχει σημειώσει και 2 τέρματα. Μάλιστα. Όμως, επειδή το ποδόσφαιρο δεν είναι αποκλειστικά αντρική υπόθεση, είναι και γυναικεία υπόθεση, στην Αυστραλία η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την έναρξη και του γυναικείου πρωταθλήματος στις 14 Νοεμβρίου, στο οποίο συμμετέχουν και πάρα πολλές Ελληνίδες. Ανάμεσά τους είναι η Νία Σταματόπουλος και η Σοφία Σακάλη που είναι στην Melbourne City. Η Παναγιώτα Πετράτος. Για περίμενε, πώς την είπες, μία. Η Νία Σταματόπουλος. Μία Σταματόπουλος. Την κουκλάρω εγώ να τη δω τώρα, ναι. Για συνέχιση. Και η Σοφία Σακάλη στην Melbourne City. Η Παναγιώτα Πετράτος στη Newcastle Jets. Εδώ μου βγάζει τον Παύλο Σταματόπουλο. Τερέζα Πόλιας και Αγγελική Χριστοδούλου στη Sydney FC. Τερέζα Πόλιας. Πόλιας, ναι. Πολιάσαμε. Α, να, ωραία. Έχουν αυταλοποιηθεί τα ονόματα. Μπράβο, μπράβο. Και η Λιάννα Δανασκό στη Western Sydney Wanderers. Λιάννα Δανασκό. Ναι, ναι. Αυτές είναι οι Ελληνίδες που συμμετέχουν στο γυναικείο πρωτάθλημα της Αυστραλίας. Είναι έντονη η ελληνική παρουσία και εκεί. Αυτή να τη δούμε. Είναι εξαιρετικό ταλέντα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Ναι, και μάλιστα δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να καταφέρουν να κερδίσουν μια θέση στις εθνικές ομάδες τόσο της Ελλάδας όσο και της Αυστραλίας. Δηλαδή θέλουν να αναδειχθούν μέσα από το γυναικείο πρωτάθλημα. Ναι, πάντως από ό,τι βλέπω εδώ η Λιάννα Δανασκός, όπως το λένε εκεί πέρα τέλος πάντων, είναι και προπονήτρια, είναι δηλαδή όνομα. Έχει έτσι δυνατό όνομα στο αυστραλιανό ποδόσφαιρο. Ναι, 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 ναι. Μπράβο, και οι άλλες κοπέλες είναι πάρα πολύ καλές. Μάλιστα. Οι οποίες συμμετέχουν. Ωραία. Και να συνεχίσουμε, έχουμε χρόνο. Βέβαια, μέχρι τις 11 τελειώνουμε. Συνεχίζουμε με την. Πηγαίνουμε στη ΣΥΠΑ, όπου εκεί είχαμε και πάλι μια εμφύλια διαμάχη ανάμεσα στον Παγκύπριο και τη Δόξα. Νικητής αυτή τη φορά ήταν ο Παγκύπριος, ο οποίος νίκησε με 1-0 τη Δόξα της Νέας Υόρκης και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Freaker Cup. Βάζει πλώρη λοιπόν για την κατάκτηση μιας ακόμα κούπας. Να πούμε ότι ήταν ένα έντονο παιχνίδι στο οποίο υπήρχαν και διαμαρτυρίες μεταξύ των δύο ομάδων. Οι μαυραετοί της Δόξας είχαν έντονα παράπονα από την διαιτησία. Έλληνες είμαστε, να μην πλακωνόμαστε λίγο μεταξύ μας. Αυτό που λέγαμε πριν. Ενώ αντίθετα, ο αρχιτέκτονας του πρωταθλητή Παγκύπριου, ο Στρατής Μαστροκυριάκος, δήλωσε ότι το τελικό σκορ μας αδικεί, γιατί ήμασταν καλύτεροι. Χάσαμε ευκαιρίες ώστε να καθαρίσουμε το παιχνίδι από νωρίς. Είμαστε σε ανωδική πορεία. Έχουμε κτίσει ένα σερί νικών σε κύπελλο και πρωτάθλημα και παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε και καλύτεροι. Ωραία.
Από εκεί και πέρα, στους αγώνες του πρωταθλήματος, ο Greek American νίκησε 1-0 την Athletic Club και η Δόξα 1-0 την Shamrock στα υπόλοιπα παιχνίδια του Cosmopolitan League. Και κλείνουμε και με την Ελλάδα Μονάχου, η οποία είχε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Cross Hunter, που είναι η πρώτη ομάδα στην κατηγορία. Δυστυχώς έχασε με 1-4, το είχαμε πει ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Επόμενος αγώνας είναι την Κυριακή. Και να σημειώσουμε ότι σήμερα το βράδυ γίνεται απόβαση 80 Ελλήνων από το Μόναχο, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για μία εβδομάδα από το Μόναχο. Θα δώσουν αρκετά φιλικά με τις ακαδημίες του Ατρομήτου, με τις οποίες διατηρούν και πολύ καλές σχέσεις. Για όλα αυτά μας έχει μιλήσει πολλές φορές και ο Γιώργος Κίτσιος, ο υπεύθυνος της ομάδας, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε ξανά και από εδώ. Βέβαια, τώρα η ομογενειακή ομάδα κάνει το ταξίδι αυτό, έρχονται τα πιτσιρίκια, κυρίως γνωρίζουν και την Ελλάδα, πολλά μπορεί να μην έχουν έρθει και καθόλου, να είναι η πρώτη της φορά, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη συνένωση μεταξύ των παιδιών που έρχονται και γνωρίζουν άλλα Ελληνόπουλα εδώ στην Αθήνα, στο Περιστέρι και με όποιες άλλες ομάδες αγωνιστούν. Είναι τέλος πάντων πολύ τονωτικό για τους ομογενείς να βρίσκονται εδώ στα πάτρια εδάφη. Και είναι και απίστευτος και ο αριθμός, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για δεκάδες παιδιά που θα έρθουν. Μπράβο στην Ελλάδα Μονάχου. Μπράβο και σε εσένα, Νικόλα Κολυτά, για το εξαιρετικό για ακόμα μία φορά ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Νίκο, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή και πάλι στις 10. Εδώ, ώρα Ελλάδα, στην Ερασπορ.